Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε τελικά μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 22χρονος Βολιώτης, ο οποίος συνελήφθη ξημερώματα Κυριακή στο σπίτι του μετά από καταγγελία 16χρονης ότι τη βίασε μέσα στο αυτοκίνητό του σε παραθαλάσσια περιοχή. Απολογούμενο, όσο ο νεαρό επέμεινε ότι δεν βίασε την ανήλικη. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων, στι οποίε υπευλήθη 16χρονη, αποφασίστηκε με σύμφωνη γνώμη η εισαγγελία και ανακριτή να επιβληθούν στο νεαρό περιοριστικοί όροι. Συγκεκριμένα, ο 22χρονο κατέβαλε εγκαιδοσία χιλίων ευρώ, ενώ μέχρι τη δίκη του απαγορεύεται να ταξιδέψει εκτό Ελλάδο και πρέπει να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή του ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με την καταγγελία τη ανήλικη, ο 22χρονο το βράδυ του Σαββάτου πήγε σε πάρκο του Βόλου, όπου συγκεντρώνεται νεολαία για να ζητήσει εξηγήσει από έναν 26χρονο με τον οποίο είχαν προσωπικέ διαφορέ. Οι δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια. Στην παρέα του 26χρονου βρισκόταν και η ανήλικη, η οποία ζήτησε να ερεμήσουν τα πνεύματα. Σύμφωνα με τον 22χρονο, μετά το επεισόδιο, ο ίδιο με έναν φίλο του και η κοπέλα με έναν δικό τη φίλο αποφάσισαν να φύγουν από το πάρκο και να πάνε βόλτα στην παραθαλάσσια περιοχή τη κάτω Γατζέα με το αυτοκίνητο που ο 20 χρονο σύμφωνα με την κατάθεσή του στην αστυνομία, όταν η παρέα έφτασε στην παραλία, οι 16χρονοι με του άλλου δύο νεαρού βγήκαν από το αυτοκίνητο για να καπνίσουν χασί. Εκείνο έμεινε μόνο στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια επέστρεψαν στο βόλο και στι 4 τα ξημερώματα τη Κυριακή οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 20 χρονο και τον μετέφεραν στη διεύθυνση αστυνομία Μαγνησία, όπου ενημερώθηκε ότι υπήρχε σε βάρο του καταγγελία τη ανήλικη για βιασμό. Ο νεαρός αρνείται την κατηγορία και ζήτησε από την πρώτη στιγμή να υποβληθεί σε εξετάσεις για να αποδείξει ότι είναι αθώος.